Αναστάτωση έχει προκληθεί στον αποκόρονα με την ιατρική κάλυψη των αγροτικών γιατρών σε καλύβες και βρύσες. Εδώ και ένα χρόνο δεν υπάρχουν γιατροί και από το κέντρο υγείας Βάμου πηγαίνουν λίγες φορές το μήνα προκειμένου να εξυπηρετούν τη συνταγογράφηση των κατοίκων. Η προκήρυξη του Αυγούστου από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια πέβει άγονη και τώρα θα φανεί αν στο νέο διαγωνισμό που αναμένεται βρεθούν γιατροί που να θέλουν να υπηρετήσουν στα συγκεκριμένα αγροτικά ιατρία. Τη θέση των καλυβών την είχε καταλάβει γενικός γιατρός ειδικευμένος. Έκατσε ένα διάστημα, δεν θυμάμαι τώρα, 1,5-2 χρόνια. Για κάποιους λόγους προσωπικούς του άνθρωπος παραιτήθηκε. Οπότε περιμένουμε από μέρα σε μέρα να βγει το ΦΕΚ και πιστεύουμε τον Οκτώβριο να προκηρυχθεί θέση και να καταληφθεί πάλι ή από γενικό γιατρό ειδικευμένο ή από αγροτικό γιατρό. Να δώσει κίνητρα το κράτος, ζητά ο Δήμαρχος Αποκορώνου, αφού ο μισθός ενός νεοδιόριστου γιατρού είναι αποτρεπτικό στο να μπορεί να ανταπεξέλθει στα έξοδα. Όταν ο Δήμος κάλυψε τη σύντηση και στέγαση των διασωστών του ΕΚΑΒ, ανταποκρίθηκαν 4 άτομα τα οποία στελεχώνουν το ΕΚΑΒ από Κορώνου Σφακίων. Η ανάλογο λοιπόν θα πρέπει να γίνει και σε όλες τις υπηρεσίες υπαίθρου, προκειμένου να γίνουν πιο ελκυστικές, γιατί όπως καταλαβαίνετε η ζωή έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ αυτή η συζήτηση έρχεται τη στιγμή που 2 γιατροί που υπάγονται στο κέντρο υγείας Βάμου στελεχώνουν τα δρομολόγια των πλοίων της γραμμής Σούδα Πειραιάς. Τη στελέχωση των πλοίων την έχουν ζητήσει οι ίδιοι οι γιατροί αφού τους δίνεται η δυνατότητα, λέει ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Βάμου. Ως παράδειγμα, ο οποίος είναι στις καλύβες, είναι ως εξής. Ανήκει 7η ΥΠΕ, Παύλα, Κέντρου Υγείας Βάμου, Παύλα, γιατρός καλυβών, ΠΙΓΙΟΤΑ καλυβών. Ο γιατρός του πλοίου είναι 7η ΥΠΕ, Κέντρου Υγείας Βάμου, ΠΙΓΙΟΤΑ καλυβών, Παύλα, πλοίο. Για να πάει στο πλοίο δεν είναι ότι τον μετακινούν. Απλώς το έχει επιλέξει ο ίδιος. Μπορεί να επέλεξε βέβαια ο άνθρωπος 5 ή 3, 6, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω να σας πω, και να κατέληξε να τον τοποθέτησαν στο πλοίο. Με απλά λόγια, το κράτος πληρώνει το μισθό των γιατρών που στελεχώνουν το ιατρικό προσωπικό των πλοίων λόγω της συνεργασίας των Υπουργείων Ναυτιλίας και Υγείας. Αυτό γίνεται εδώ και χρόνια, απλώς δεν προτιμούσαν οι γιατροί το πλοίο. Για λόγους ευνόητους, δεν θέλει ο καθένας να είναι στο πλοίο, ίσως για. Τι δεν θέλει να είναι μόνος του, είναι τα ταξίδια, είναι διάφορα. Είχαμε πάντα γιατρούς στο πλοίο, η τελευταία φορά είναι τώρα, θα σας γελάσω, είναι 5-6 χρόνια, 7 πριν. Από τότε δεν έδειξε ενδιαφέρον κανείς. Τώρα τελευταία έχουμε 2 γιατρούς, ο ένας υπηρετεί στο Έλυρος Παλάς και το άλλο είναι στο Έλυρος και το άλλο είναι το Κίδων Παλάς. Άρα λοιπόν 2 γιατροί του ΕΣΥ στελεχώνουν τα πλοία της γραμμής της. Ναι, πάντα έτσι ήταν. Τώρα το ότι. Αυτό το πράγμα ίσως να υπάρχουν αντιρρήσεις και να πρέπει κάποια στιγμή να αλλάξει. Έτσι, αυτό είναι άλλο ζήτημα. Μάλλον όταν αυτή η περιοχή έχει φόρτο κατά την τουριστική περίοδο που πλησιάζουμε 40.000 και πλέον επισκέπτες ημερησίως.